Στην τσιμπίδα τη ΑΔΕ, κραυγαλέ περιπτώσει φοροδιαφυγή που ξεχνούσαν να δηλώσουν υπέρογκα πως Α πάμε στην αίθουσα σύνταξη και τον χρυσόστομο Τζούφη για να δούμε χρυσόστομο και πώ αλλάζουν τα δεδομένα με το νέο σύστημα φορολόγηση για αυτέ ακριβώ τι περιπτώσει. Ναι, το νέο σύστημα φορολόγηση αλλάζει άρδιν το τοπίο α, για του ελεύθερου επαγγελματίε, τουλάχιστον για του ελεύθερου επαγγελματίε που συστηματικά α, δήλωναν, υποδήλωναν τα εισοδήματά του. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία, α μου επιτρέπει η έκφραση, βγάζουν μάτι. Ξεκινάμε λοιπόν με έναν πρατηριούχο, ο οποίο είχε τζίρο περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ, 500 περίπου 10.000 ευρώ. Δήλωνε μηδενικό εισόδημα και άρα με το τρέχον φορολογικό σύστημα πλήρωνε φόρο 0 και τέλο επιτιδεύματο 600. Εξα... 50 ευρώ. Με το νέο σύστημα που λαμβάνει υπόψη και το τζίρο και τα έτη δραστηριότητα και τυχόν προσωπικό και τη μισθοδοσία του, θα πληρώσει φόρο 1.342 ευρώ και τέλο επιδέματο 488 ευρώ, καθώ γίνεται μία έκπτωση 25%. Άλλο παράδειγμα: Κατάστημα ψηλικών χωρί υπαλλήλου, με τζίρο 350.000 ευρώ ετησίω, δήλωνε μηδενικό εισόδημα και πλήρωνε φόρο 0. Τέλο επιδέματο 650 ευρώ. Με το νέο σύστημα, ο φόρο θα πάει στα 2.000 στις 2.916 ευρώ και η έκπτωση στο τέλος επιδεύματος από τα 650 στα 488 ευρώ. Πάμε να δούμε και έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος δραστηριοποιείται για αρκετά έτη στη συντήρηση ανελκυστήρων. Έχει απασχολεί υπαλλήλου. Είχε τζίρο 63.000 ευρώ, δήλωνε εισόδημα 8.879 ευρώ και άρα πλήρωνε με το παλιό σύστημα 790 ευρώ φόρο και τέλος επιτιδεύματος 650 ευρώ. Εδώ είναι και η σχετική κάρτα με το νέο σύστημα. Υπερτριπλασιάζεται ο φόρο, ξεπερνά πια τι 2.549 ευρώ και το τέλο επιτιδεύματο μειώνεται στα 488 ευρώ.